λόγος γι' αυτό διεκδικούμε τη διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων που έχει να γίνει από το 1985, εδώ και 40 χρόνια περίπου. Είναι ο κόπος μας, είναι τα ένσημα τα οποία τα έχουμε πληρώσει εμείς οι οικοδόμοι και τα απαιτούμε εδώ και τώρα. Γιατί είναι όντως πάρα πολλοί συνάδελφοι που λόγω και της κρίσης που πέρασε ο κλάδος τα τελευταία 10 χρόνια βρίσκονται στα πρόθυρα της σύνταξης και δεν μπορούν να το καταφέρουν. Για τι ηλικίες μιλάμε, δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Μιλάμε για ηλικίες από 55 μέχρι 60 χρονών. Δεν μπορούν να βγουν. Ακριβώς. Γιατί δεν να... υπάρχουν συνάδελφοί σας που για χρόνια δεν έχουν βάλει ούτε ένα ένσημο. Ακριβώς, ειδικά και τα τελευταία χρόνια αυτό το κλέψιμο των ενσύμων που γίνεται έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αυτό το έχουμε κάνει ξεκάθαρο και μέσα από κινητοποίησεις τις οποίες έχουμε κάνει τον προηγούμενο καιρό. 70 χρονών, όποιος έχει δουλέψει στην οικοδομή, καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται μέχρι τα βαθιά γεράματα να ανεβαίνουμε στον τρίτο και στον τέταρτο ώμο με 40 κιλά τσιμέντο πάνω στους ώμους μας. Η κατάσταση με τα ένσημα έχει ξεφύγει τελείως. Ο οικοδόμος αυτή τη στιγμή πρέπει να φροντίζει να κολλάει τουλάχιστον μέσα στην καραντίνα κιόλα σε 60 ένσημα το χρόνο, το οποίο είναι πλέον δυσέβρετο. Πρέπει να τα βάζει ο άνθρωπος από την τσέπη, το καθένας. Τα γνωρίζουν όλοι οι οικοδόμοι την κατάσταση αυτή. Ενδεχομένως μπορεί να ακούμε και πράγματα τα οποία ότι είμαστε καλοπληρωμένοι στον κλάδο αυτό με 60-70, σε περιπτώσεις και 80 ευρώ, αλλά κανείς δεν λέει ότι για να κολλήσουμε εμείς τα ένσημά μας είναι 30 και 40 ευρώ για να μπορέσουμε να πιάσουμε μια καλή σύνταξη η οποία μας την κατεβάζουν κι άλλο, μας ανεβάζουν μέρα χρόνο σε χρόνο το όριο της ηλικίας το οποίο συνταξιοδοτούμαστε και καταλαβαίνουμε ότι η σωματική μας κούραση να δουλεύουμε και εξαήμερο μέσα στον ήλιο, μέσα στο αγιάζι με τους καύσωνες που είχαμε τώρα, δεν είναι σημερινό επακόλουθο, αλλά αυτά έχουν πολιτικές κατευθύνσεις, ιδιαίτερα στην Κρήτη το καταλαβαίνουμε, με τον ξενοδοχειακό τομέα να αναπτύσσεται συνέχεια, να υπάρχουν μεγάλα κεφάλαια για τις ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες χτίζονται και τέτοιο, αλλά δεν φτάνουν τα λεφτά σε εμάς. Βλέπουμε τεράστιες αυξήσεις στα τρόφιμα και ίδια λαϊκής κατανάλωσης να αυξάνονται. Η φέτα έχει φτάσει στα 15 ευρώ. Συζητάμε ότι όπως μπαίνει ο μισθός, έτσι φεύγει κατευθείαν. Όσοι έχουν παιδιά, όσοι έχουν να πληρώσουν τις βενζίνες τους για να πάνε στη δουλειά. Μερικές φορές βάζουν και ο εργαζόμενος τα λεφτά της βενζίνης για να πάει στη δουλειά του, γιατί δεν φτάνει, δεν δουλεύουμε εδώ γύρω. Σε ποια έτσι. Ηλικία είναι στα αξιοδοτήσεις σας αυτή την ώρα? Αυτή τη στιγμή είναι στα 68 έτη. Είναι στα 68 έτη, αν και εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει. Αυτή τη στιγμή κολλάνε καταρχάς τα κατώτατα. Όποιος κολλάει, δεν κολλάει οικοδομικά ένσημα που ανέρχεται στο ύψος του μεροκάματου που είναι υποτίθεται 50 ευρώ. Έχουμε καταθέσει και στις αρμόδιες αρχές τη συλλογική σύμβαση, η οποία έχουμε υπογράψει εμείς οικοδόμοι εδώ και 2 χρόνια, τουλάχιστον να μην μπαίνουμε στα κατώτατα. Γιατί έτσι ο συνάδελφος μπαίνει στη διαδικασία και μπαίνει και βγαίνει με 600 ευρώ σύνταξη. Το οποίο αυτή τη στιγμή μόνο για τα φάρμακα τα οποία θα χρειαστεί και τις ενδεχομένως εγχειρήσεις σε κάποιες περιπτώσεις και αυτά που θα τραβήξει την υπόλοιπη ζωή του, δεν ανταπεξέρχονται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα. Ζούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Η πολιτική αυτή τη στιγμή δείχνει το δρόμο για 13 ώρες δουλειά, το οποίο θα ακολουθήσει και βέβαια στις οικοδομές. Εμείς οι οικοδόμοι έχουμε μπει στη διαδικασία και λέμε ότι δεν το δεχόμαστε εμείς αυτό. Δεν γίνεται μέρα νύχτα να δουλεύουμε όπως ήταν και πριν λίγα χρόνια μέσα στην οικονομική κρίση της οποία μας είχαν προσάψει να δουλεύουμε όλη μέρα με ένα μισθό 30 ευρώ για να βγάλουμε τι ακριβώς, τη δική τους οικονομική κρίση. Εμείς αυτό λέμε και μαζευόμαστε σήμερα, ότι δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είμαστε 2023, υπάρχουν ανάγκες. Ανάγκες οι οποίες πρέπει να είναι υπέρ του εργαζομένου και όχι της εργοδοσίας. Εμείς αυτό καλούμαστε και μαζευτήκαμε εδώ πέρα να διαδηλώσουμε για αυτά τα ζητήματα. Ο Νενάης Γιάννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ομού Ηρακλείου. Πόσο ξεκάθαρο είναι σήμερα το μήνυμα που στέλνετε? Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα μεγάλα εργοτάξια έχουν 100% συμμετοχή. Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση, δεν θα μείνουν πια ανασφάλιστοι και ειδικότερα διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κανένας οικοδόμος χωρίς ασφάλιση. Τα ένσημα είναι δικά μας, τα έχουμε πληρώσει. Είναι όπως αυτό που λέει το πανό του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου. Τα ταμεία φτιάχτηκαν με τα δικά μας ονόματα, με τα δικά μας χρήματα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε εγρήγορση να κλιμακώσουμε. Τι γίνεται σήμερα, 2023, να μην μπορούν οι συναδέλφοι να σας πληρώσουν τέσσερα να βγουν σύνταξη. Πείτε μας
και πόσο μεγάλη σύνδεση υπάρχει των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων όσο αυξάνεται το όριο ηλικίας μέσα στις οικοδομές. Όσο αυξάνεται το όριο ηλικίας, αυτό ενέχουν τα τραγικά δυστυχήματα που συμβαίνουν και είναι καθημερινά και δεκάδες τραυματισμοί που γίνονται και εδώ στο Ηράκλειο και πανελλαδικά. Και ειδικότερα όταν ένας οικοδόμος φτάνει στα 60 του χρόνια δεν μπορεί να ανεβαίνει πια στις καλωσίες. Και εδώ βλέπουμε συναδέλφους 62 και 65 χρόνια αναγκάζονται να πηγαίνουν στο μεροκάμπο γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Και εδώ είναι η ευθύνη των κυβερνήσεων που όλα αυτά τα χρόνια έχει αφήσει τον ηλεκτρικό μηχανισμό πραγματικά υποστελεχωμένο, χωρίς να γίνονται οι πραγματικοί ελέγχοι που πρέπει να γίνονται ώστε να διεκδικούμε και να μπαίνουν τα αίσθημά μας.